Δεν θα λείψει τίποτα, όπως φαίνεται, από το φετινό πασχαλινό τραπέζι, αφού οι τιμές προσαρμόστηκαν στους χαλεπούς οικονομικά καιρούς. Οι τιμές των αμνοερυφείων είναι έως και 12% χαμηλότερες από πέρυσι. Επίπεδα τιμών και προϊόντων σχολίασαν καλεσμένοι στην εκπομπή Πρωτοσέλιδο. Η γενικότερη εικόνα είναι ότι πράγματι είναι πιο φθηνό το τραπέζι, αρχίζοντας από το κρέας, από το αρνάκι, του οποίου οι τιμές είναι πιο χαμηλές από πέρσι σε μέση τιμή 1,20 περίπου. Οι επιχειρήσεις έχουν μειώσει την κερδοφορία τους, έχουν μειώσει τα λειτουργικά τους έξοδα, ούτως ώστε να μπορέσει να δημιουργηθεί, αν θέλετε, ένα θετικό κλίμα, το οποίο στο τέλος της ημέρας θα αποβεί προς όφελος όλων των πολιτών. Φθηνότερα και τα πασχαλινά εδέσματα πλην του τυριού φλαούνας και των οπωροκυπευτικών. Η δίκαιη τιμολόγηση και ο σεβασμός προς τον καταναλωτή είναι το σημαντικό για να αντεπεξέλθουμε όλοι. Η εντατική έλεγχη στην αγορά από τις υγειονομικές και κτηνιατρικές υπηρεσίες κορυφώνονται με θετικά μέχρι στιγμής αποτελέσματα. Εκτός από χαμηλές τιμές, όλα τα κρέατα τα οποία βρίσκονται στην αγορά είναι και υγιεινά, είναι ελεγμένα από τις κτηνιατρικές υπηρεσίες. Εκτός από τους λειτουργούς, οι υπεραγορές της Λευκωσίας επισκέφθηκε το πρωί και ο νεοκλής ηλικιώτης, από τις οποίες αποχώρησε καθόλου ικανοποιημένος. Το πασχαλινό τραπέζι θα είναι περίπου κοντά στο 3% πιο φθηνό από την πέρσι. Το φρόνιμο τα παιδιά όμως πριν πεινάσουν μαγειρεύουν και οφείλουν να κάνουν έρευνα αγοράς για να εντοπίσουν τα ποιοτικότερα και σε συμφέρουσες τιμές προϊόντα. Για να μην μας λείψει τίποτα και φέτος και να τιμήσουμε το Πάσχα όπως το αρμόζει.